τα Τσόπουλο. Αφού πήρε τη μισή Αθήνα, που είπε ο ίδιο, ναι. Στον Κωστόπουλο ξεκαθαρίζει γιατί η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιεί τη λέξη Λούγκρε. Ναι. Και αν ήταν αδελφή ο Καραϊσκάκη, τι λέει. Ο Κολοκοτρών, το ίδιο Καραϊσκάκη. Ο Κολοκοτρών, τώρα αυτό που θα πει και έχω καταλάβει θα πει. Τι. Πες. Τι, πες, τι. Τώρα δεν είναι ωραία αυτά. Ναι. Δεν είναι ωραία. Θέση, Λούγκρε, ωραία δεν είναι. Ο Τατσόπουλο όμω είναι εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και από τους σπουδαιότερους νέους Έλληνες συγγραφείς. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Οι εμφάνισεις αυτές δεν μου αρέσουν. Σαφώς. Για το Ελληνικό Κοινοβούλιο επίσης αρέσουν. Γενικά να τις ακούω, δεν μου αρέσουν. Εντάξει, είπαμε, έδωσε ο άνθρωπος μια συνέντευξη, είπε κάτι. Απάντησε γιατί φύγει. Δεν μου αρέσει, μπορώ να με το δω. Όχι, το θέλουμε αυτό. Εγώ συμφωνώ με τη Φέη. Το έχουμε κάνει πολύ σόου, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μου αρέσουν ούτε τέτοιου είδους ερωτήσεις, ούτε τέτοιου είδους απαντήσεις. Μία φορά να το συζητήσουμε, το συζητήσαμε την Παρασκευή που είπε κάτι και απάντησε. Εντάξει, τώρα να πούμε αν είναι. Πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσουν. Δεν είναι τιμητικές αυτές οι εκφράσεις. Η σεξουαλική επιλογή του καθενός δεν είναι αστείο πράγμα για να το κοροϊδεύουμε και να παίζουμε και να ειρωνευόμαστε. Ναι, αλλά δεν το λέει όμως. Συγγνώμη, αυτό λέμε είναι τώρα. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, είναι κάτι πολύ προσωπικό και ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Από εκεί και πέρα, οι γενικότητες και να αποκαλούμε και να λέμε και να βάζουμε σε κατηγορίες και όχι αυτό είναι έτσι και να υπερασπιστούμε. Δεν μου αρέσει. Εμένα. Και με το λέμε τώρα. Μα συμφωνώ, μα λε τα άποψή σου. Μα δεν το λέμε ως παράδειγμα. Άμα είναι ο σκαλάς την ημέρα, μην το δούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος του ελληνικού έθνους το λέει αυτό, είναι με αφορμή για κουβέντα. Για να πεις αυτό που λες εσύ, να πεις ότι εγώ διαφωνώ με αυτές τις απόψεις. Απέστο. Αλλά δεν μπορεί να μην τρώμε εκλέγμενο. Δεν μπορεί όμω όταν γίνεται μία φορά. Έγινε μία φορά. Όταν γίνεται ξανά και ξανά. Μα και ίδιος ξανά, το ανατροφοδοτεί. Μα ναι, δεν έχει άλλο τρόπο να ασχοληθεί μαζί του. Όταν γίνεται ξανά και ξανά και ξανά γύρω από το ίδιο θέμα, ναι, περί σεξουαλικής επιλογής και με εκφράσεις οι οποίες δεν είναι κομψές. Μία φορά μπορεί κάποιος πάνω στο. Κατάλαβες. Μα έτσι μιλάει αυτό, δεν κατάλαβες. Το στυλ του αυτό. Συγγνώμη, οι άλλοι τον κατηγόρησαν επίσης. Συγγνώμη, στο κουτί μου τον είπαν έτσι. Το κουτί μου δεν πάω στο Μασολάκι. Ναι, εγώ δεν θέλω. Εγώ. Αν ήμουν τώρα από το σπίτι μου, δεν θα ήθελα να το δω. Να γελάς, δεν θα ήθελες όμως, γιατί δεν σε γελάει. Αυτό είναι κατάδια, δεν είναι. Δεν σε αφορά δηλαδή απόψεις των βουλευτών μας. Για αυτά τα θέματα. Για οτιδήποτε. Γιατί όλοι να παίζουν όλα στη ζωή. Να σου πω κάτι. Ίσως τη συνέντευξη που την έδωσε στον Κωστόπουλο. Ωραία, ίσως για εκείνη την ώρα, για το βράδυ, επειδή ήταν και δύο άντρες και κάνουν μια τέτοια κουβέντα και ο Κωστόπουλος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και ξέρει τι θα κάνει κτλ. Να τέριαζε. Τώρα να γίνει μια αναπαραγωγή. Πάλι για το ίδιο θέμα. Και αν είναι αυτός έτσι, και αν δεν είναι και αυτό, εμένα δεν μου αρέσει. Θα γελάσουμε πρώτα. Θα γελάσουμε. Παιδιά, τελείωσε ο χρόνος. Αποφασίστε, θέλετε Μάικ Φασολάκη. Ωραία, είχε πρεμιέρα ο Μάικ Φασολάκη. Εγώ αρνούμαι να το Μάικ το Φασολάκη, γιατί δεν είναι για το επίπεδο τη εκπομπή. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε, δεν θέλω να το Μάικ το Φασολάκη. Να, δεν θέλω να το Μάικ το Φασολάκη. Συγγνώμη, εμείς δεν θέλω να το Μάικ το Φασολάκη. Εμείς δεν θέλω να το Μάικ το Φασολάκη. Εμείς δεν θέλω να το Μάικ το Φασολάκη.